Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας με τον κύριο Χριστοδούλου, φυσικό και θεολόγο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Απόστολο Πέτρο. Είναι μια μεγάλη μορφή του χριστιανισμού. Απόστολος Πέτρος θεωρείται στυλοβάτης της Εκκλησίας μας, γι' αυτό μαζί με τον Απόστολο Παύλο είναι δίπλα στο τέμπλο της Εκκλησίας. Δεξιά είναι ο Απόστολος Παύλος και αριστερά ο Απόστολος Πέτρος, όπως βλέπουμε το ναό. Είναι λοιπόν οι δύο κορυφαίοι, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, χαιρετώ, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το... Ναι, να χαιρετήσετε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Τζακλή. Να είστε καλά. Και θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την προσωπικότητα και τη ζωή και το μαρτύριο του, ναι, του Αποστόλου Πέτρου. Ωραία, ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Το όνομά του απαντάει σε τέσσερις τύπους στην Καινή Διαθήκη. Σιμεών εκ του Σίμων, που είναι στα εβραϊκά, είναι ίσως η Σίμων επίσης, εξελιγνισμένη μορφή του Σιμεών. Ναι, στα ελληνικά ο Σιμεών είναι Σίμων. Ναι, Κυφάς, όπως τον ονόμασε ο Χριστός, σημαίνει Πέτρα, Λίθος. Ναι. Και Πέτρος, που επεκράτησε τελικά από την ονομασία που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός, θεωρώντας την πίστη του πέτρα και ακρογωνιαίο λίθο της Εκκλησίας. Όχι ακρογωνιαίο ακριβώς. Ακρογωνιαίος είναι ο Χριστός, να λέμε στην πραγματικότητα. Ναι, θα το πούμε αυτό, ότι ο αποκτός ακρογωνιαίο λίθο είναι ο Χριστός. Αλλά και ο Πέτρος είναι στυλοβάτης της Εκκλησίας. Ναι, έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε στη Βυσταϊδά, κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ, όπου ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδερφό του. Και επίσης τον, και τον Ανδρέα, που είχαν και δύο συνεταίρους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, με τους οποίους μαζί εκλήθησαν στο αποστολικό αξίωμα. Επίσης είχε σχέση και με την Καπερναούμ ο Πέτρος, γιατί από ό,τι φαίνεται η πεθερά του ζούσε στην Καπερναούμ και σε κάποια στιγμή ο Κύριος την επισκέφθηκε για τη θεράπευση από ένα πυρετό που είχε. Δεν είναι γνωστό αν η σύζυγός του ζούσε όταν εκλήθησε το αποστολικό αξίωμα, αλλά οι πράξεις των Αποστόλων ότι λένε ότι περιέφερε γυναίκα αδερφή, πιθανόν κάποια διακόνησα, που τον υπηρετούσε στις ανάγκες του. Τώρα μπορεί και να ήταν η αυτό έγινε μετά την... Ναι, μετά. Στην αποστήλη, στο αποστολικό του έργο, έτσι, του όχι έργο, πριν, έτσι. Από τα μέλη του Συνεδρίου των Ιεροσολύμων, αυτός μαζί με τον Ιωάννη τον Θεολόγο, καλούνται αγράμματοι και ιδιώτε. Το ιδιώτη σημαίνει βλάκας, είναι άνθρωπος που ασχολείται μόνο με τα ίδια και όχι με τα κοινά. Όχι βλάκας ακριβώς. Μειωμένου, ας πούμε, επιπέδου. Ναι. Δεν προσφέρει πολλά. Ότι δεν προσφέρει, ναι. Και διότι δεν είχαν φοιτήσει στις λόγιες ραβινικές σχολές που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Στην πραγματικότητα ήταν αγράμματοι, διότι δεν είχαν πάει σε κάποιο σχολείο. Όπως η κάθε ψαράς. Ναι. Η κλίση του Πέτρου στο αποστολικό αξίωμα γίνεται βαθμιδών. Στην αρχή τον παρουσιάζει ο Ανδρέας, ο αδερφός του, και λέει, έλα, ιδού ευρήκαμε τον Μεσσίαν, τον παρουσιάζει στον Κύριο. Και λαμβάνει μέρος επίσης στο πρώτο θαύμα της Κανά, ήταν και αυτός προσκεκλημένος, αλλά η οριστική του κλίση γίνεται μετά τη θαυματουργική αλία, θαυματιστή αλία, στη λίμνη της Γενισαρέτ. Αυτό το περιστατικό αναγράφεται στα Ευαγγέλια και έχει ως εξής. Δίδασκε ο Χριστός στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία. Στο ένα ήταν ο Σίμων, ο Πέτρος. Καλεί λοιπόν το πλοίο, ανεβαίνει πάνω και άρχισε να διδάσκει. Όταν τελείωσε τη διδασκαλία, του λέει ξανοίξου στο πέλαγος και ρίξε το δίχτυο. Και λέει τότε ο Πέτρος, επιστάτα, διόλυση της νυχτός σκοπιάσαντε, σου δεν ελάβομεν, αλλά επί το ρήμα σου, ναι, χαλάσω το δίχτυο, επειδή το είπες εσύ, θα ρίξω το δίχτυο. Και κατά θαυμαστό τρόπο έπιασε τόσα πολλά ψάρια που δεν μπορούσε να τα ανασύρει, γέμισε το πλοίο, κινδύνευε να βουλιάξει και έκανε σήμα στους διπλανούς ψαράδες που ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήρθανε και αυτοί,
και πήραν και αυτοί ένα μέρος των ψαριών και ήταν τόσο πολλά τα ψάρια που και τα δύο πλοία γεννήμα να βουλιάξουν. Και τότε είπε ότι τότε, δεν είμαι άξιος. Ναι, τότε έπεσε θάμπος και έκσταση και είπε, γονάτισε μπροστά στον Χριστό και είπε «Έξελθε από μου ότι αν είναι αμαρτωλός είμαι εγώ. Δεν είμαι άξιος να μπαίνεις στο πλοίο μου». Και τότε ο Ιησούς του απάντησε «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσυζωγρών, από τώρα και στο εξής θα ψαρέψεις ανθρώπους». Και τότε λέει «Καταγαγώντας τα πλοία επί την γη, οικολούθησαν αυτόν, αυτός και ο Ανδρέας και ίσως και οι του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης». Ναι, ήταν οι τρεις πιο αγαπημένοι μαθητές του Χριστού. Και ρώτησε κάποιος μια ερώτηση, ένα θεολόγο, λέει «Γιατί ο Χριστός είχε κάνει εξαίρεση σε τρεις από τους μαθητές του, ήταν πιο αγαπημένοι από τους άλλους». Και η απάντηση είναι η εξής, δεν ξέρω αν μπορείτε να την δώσετε σε αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι όταν μετεμορφώθη στο όρος, ναι. Αυτό ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη του Θεού, όπου έδειχνε την πραγματική ιδιότητα του Χριστού. Ακριβώς. Και τη μέλουσα δόξα. Επειδή δεν ήθελε να πάρει και τον Ιούδα μαζί του, διότι πρόκειται να τον προδώσει και να ξεκοπεί, ναι, από το... Ένας λόγος είναι αυτός. Και αυτό πήρε μόνο τους τρεις αυτούς. Ναι. Η απάντηση που έδωσε ο θεολόγος αυτός είναι η εξής, ότι ήταν υποχρεωμένος να τους αγαπάει πιο πολύ, διότι αυτοί τον αγάπησαν περισσότερο από τους άλλους. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε τις πράξεις του Χριστού, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται περισσότερη υποχρέωση σε εκείνον που τον αγαπάει περισσότερο. Ναι, ίσως. Είναι ανθρώπινο το συνέστημα αυτό. Ναι. Δηλαδή, όποιον σε αγαπάει περισσότερο και εσύ ανταποκρίνεσαι στην αγάπη αυτή. Ναι, ναι. Έτσι, του δίνεις, ναι, ναι, μια θέση στο είναι σου περισσότερο ζηλευτεί, επειδή καταλαβαίνεις την αγάπη του. Γι' αυτό έχουμε και προσωπικούς φίλους, κολλητούς που λέμε, ναι, 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 ναι. Δεν είναι τίποτα κακό δηλαδή να αγαπάει ένας, ναι, άνθρωπος περισσότερο. Ναι, ναι. Ένα και μπορεί άλλο να διακρίνει κανείς ανάλογα με την προσωπικότητα. Ναι, να μην αδικείς κανέναν, αλλά μπορείς να αγαπάς κάποιον περισσότερο. Μέσα στα Ευαγγέλια αναφέρεται πάμπολες φορές ο Πέτρος και γι' αυτό θα παίρναγε πολλή ώρα να αναφέρουμε κάθε περίπτωση. Ναι, θα αναφέρουμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, την ομολογία του Πέτρου για το πρόσωπο του Χριστού, την ακριβώς οποία εκμεταλλεύεται η Ρωμαϊκή Καθολική, ναι, Εκκλησία, ναι, 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 για να στηρίξει το πρωτείο του Πάπα της Ρώμης. Ναι, ναι. Βρισκόντουσαν στην Κεσάρια του Φιλίππου ο Κύριος με τους μαθητές του και τους ρώτησε τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι. Και είπαν οι μαθηταί ότι σε θεωρούν ένα από τους προφήτες ή τον Ηλία ή τον Πρόδρομο ή τον Ισαΐα ή κάποιον άλλον ή ένα εκ των προφητών. Ναι. Και του λέει καλά, εσείς τι να με λέγετε είναι. Ναι. Και τότε εκ μέρους των άλλων Αποστόλων ο Πέτρος λέει «Σύ Υιός του Θεού, του Ζώντος». «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Τότε τον επίνεσε ο Χριστός για την απάντησή του και του λέει «Μακάριος ή Σίμων Βάριονα», Βάριονα σημαίνει γε του Ιωνά, «ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσαι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Ναι. Διότι λέει αυτή η αποκάλυψη δεν έγινε σε σένα από άνθρωπο, από σάρκα και αίμα, αλλά από τον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Και γι' αυτό σου λέω εγώ, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την Σύ ή Πέτρος, τότε τη βεβαιότητα ονομάζει, περί του Χριστού, ναι, έτσι. Το ονομάζει Πέτρο. Αυτό μπορούμε να το προκρίνουμε και σε εμάς ακόμα, ότι όταν ένας άνθρωπος ομολογεί τον Ιησού Χριστό, δι' Αγίου Πνεύματος γίνεται η ομολογία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου πρόσβαση στο Άγιο Πνεύμα να πει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Λέει ότι είναι επαναστάτης, λέει ότι είναι διδάσκαλος. Ναι, τον παραποιεί. Ναι, αλλά δεν τον παραδέχεται γι' αυτό. Δι' Αγίου Πνεύματος. Δι' Αγίου Πνεύματος όμως, ομολογία. Είναι, αποδίδει στον Χριστό την πραγματική, ναι, του ιδιότητα. Λοιπόν, του είπε ότι. Συ ή Πέτρος. Καγώ συλλέγω ότι. Συ ή Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλε άδου ούκα της χύσου συναυτής. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ είσαι η πέτρα και πάνω στην πίστη αυτή θα οικοδομήσω την εκκλησία και δεν θα κατησχίσουν τις εκκλησίες οι σκοτεινές δυνάμεις, mm-hmm, οι πύλες του άδου. Εδώ δεν θεωρεί τον Πέτρο σαν την πέτρα της εκκλησίας αλλά την ομολογία, την πίστη του Πέτρου. Ακριβώς. Αυτό που είπες δηλαδή είναι η βάση από όπου θα πατήσει ο καθένας. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε μετά τον 3ο αιώνα, όχι από την αρχή, το παπικό πρωτείο εξουσίας.
και αναφέρουμε μερικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει δεχτή αυτή η άποψη της Καθολικής Εκκλησίας. Ότι ο Πέτρος μίλησε εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, απαντώντας στην ερώτηση του Κυρίου, ότι η ομολογία του Πέτρου έγινε με αποκάλυψη του Θεού, όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Οι μεγάλοι πατέρες λένε ότι αυτή η πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την Εκκλησία είναι η πίστη του Πέτρου, όχι ο ίδιος ο Πέτρος, ο ίδιος, η προσωπική του άποψη. Ναι. Άλλωστε, τι προσωπική άποψη ένα άνθρωπος, και αυτό φαίνεται παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Παρακάτω, όταν αναγκάζεται ο Χριστός, όταν μιλάει πλέον σαν άνθρωπος και αναγκάζεται ο Χριστός να τον επιπλήξει, όταν ο Πέτρος προσπάθησε να αποτρέψει. Ο Χριστός είπε ότι πρέπει να πεθάνει ο Υιός του ανθρώπου και να αναστηθεί, και σε τρεις μέρες να αναστηθεί. Όχι σε αυτό το σημείο, ένα άλλο. Ναι. Όταν τους μιλούσε για, Χριστός, για τη μέλουσα, ναι, τα μελλοντικά γεγονότα. Ναι. Ότι θα συλληφθεί, ότι θα συλληφθεί ο Χριστός. Είπε, εγώ θα συλληφθώ, ας πούμε, και θα βασανιστώ. Προσπάθησε να αποτρέψει τον ναι, Κύριο. Ναι, και ο Χριστός να μην σου συμβεί αυτό, λέει ο Πέτρος. Την σταυρική του θυσία. Λέγοντας, μιλώντας ανθρώπινα. Ναι. Και εκεί πέρα, εκεί τον επιπλήττει ο Χριστός. Όχι, μια στιγμή να και το ξεκαθαρίσει. Και του λέγει, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Να καταλάβει ο κόσμος. Είπε ο Πέτρος, όχι να μην γίνει αυτό το πράγμα που λες, να μην σε συλλάβουν, να μην βασανιστείς, να μην σταυρωθείς. Και τότε ο Χριστός του λέει, είπαγε πίσω μου Σατανά. Δηλαδή, σε να διώχνει το κακό πνεύμα που έχει κυριεύσει τον Πέτρο, είπα να λέει αυτά. Πίσω μου, διότι σκάνδαλο μου είσαι εμπόδιο. Είσαι εμπόδιο. Δεν πρέπει να γίνει και αυτό. Και ότι ούφρον είστε του Θεού. Δεν πρέπει να σταυρωθώ. Πρέπει ακριβώς να σταυρωθώ. Ναι. Αυτό είναι. Εκεί φαίνεται καθαρά ότι όταν μιλάει ο Πέτρος σαν άνθρωπος, ναι, πέφτει έξω. Κάνει λάθη. Βεβαίω είναι ήταν γνωστό και ότι. Εκεί που μίλησε καλά, του είπε μπράβο σου, γιατί μίλησε άσχημα, τον επέπλεξε. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμεί. Η εξουσία του δεσμή και λύη αμαρτίας δόθηκε όχι μόνο στον Πέτρο, αλλά σε όλους τους Αποστόλους μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπου τους απέστειλε να κηρύττουν, να βαφτίζουν και να συγχωρούν αμαρτίες, λέει, αν την αναφείτε τα αμαρτίες αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Δίνει αυτό το προνόμιο και το χάρισμα στους Αποστόλους ο Κύριος, για να γίνει η εξομολόγηση. Ακριβώς, για να μπορούν να καθαρίζονται οι άνθρωποι. Τώρα, τι συνέβη στο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού. Στο μυστικό δείπνο βλέπουμε τον Πέτρο να προσπαθεί να μάθει ποιος είναι ο προδότης. Και να δηλώνει, όταν είπε ο Χριστός, όπου υπάγω ουδήνασε μενήν ακολουθήσε, και λέει ο Πέτρος, την ψυχή μου υπερσού θύσω, ναι, και αν πάντες ή πάντες σκανδαλιστήσονται εσύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι. Είχε τόσο αυτοπεποίθηση και σταθερότητά του, πράγμα το οποίο αποδείχτηκε ψεύτικο, διότι μόλις μετά από λίγο στην αυλή του αρχιερέως, όταν το ρώτησε μια δούλη, και εσύ ήσουν με τους ανθρώπους του ανθρώπου αυτού, τον αρνήθηκε τρεις φορές με όρκο. Και μόνο όταν το διασταυρώθηκε το βλέμμα του με το βλέμμα του Κυρίου και άκουσε τον πετεινό να λαλεί, ναι, που του το είχε προείπει ο Χριστός, τότε συναισθάνθηκε τη μεγάλη του αμαρτία και βγήκε έξω και έγραψε πικρός. Κάτι άλλο ο Κύριος είπε στην προσευχή που έγινε στο όρος των Λεών, ότι ιδού ο Σατανάς εξητήσατο συνειάσεσι. Ότι ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει όλους. Και εγώ, λέει, εδεήθην περισσού ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Αλλά επιστρέψας, λέει, στήριξον τους αδελφούς σου. Δηλαδή προέβλεπε ο Χριστός ότι θα τον αρνηθεί και θα εκπέσει. Και λέει τότε, λέει, ότι εγώ ζήτησα από σέναν, από το Θεό, να μην εκλείψει, να μην χαθεί η πίστη σου. Αλλά όταν επιστρέψεις, δηλαδή μετά την πτώση, μετά την τριπλή άρνηση, στήριξε τους αδερφούς σου. Πράγματι, ο Πέτρος με την τριπλή μεθόρκου, υπάρχει και όρκος εδώ στη μέση. Εκεί που δεν υπήρχε λόγος να ορκιστεί. Που είναι ακριβώς πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί ναι, υπάρχει εντολή ουλήψη το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέων. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός, όταν του συνήθισε στη λίμνη της Τιβεριάδος,
προκαλεί τριπλή καταφατική θέση του Πέτρου για να τον αποκαταστήσει στο αποστολικό αξίωμα. Άλλωστε, ο άγγελος που ανήγγειλε την ανάσταση του Χριστού είπε, είπατε τις μαθητές και τον Πέτρο, ξεχωρίζει τον Πέτρο. Ο Πέτρος έχει εκπέσει αποστολικού αξιώματος. Και τον αποκαλεί Σίμων Ιωνά, δεν αποκαλεί Πέτρο, διότι έχει πέσει Σίμων, η Πέτρα. Όχι, Σίμων Ιέ του Ιωνά είναι αυτό. Ναι, Σίμων Ιέ του Ιωνά. Δηλαδή, λέει τότε ο Χριστός, λέει, Σίμων Ιωνά αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέει αυτό, ναι Κυρία, εσύ είδας ότι φιλώσαι, ναι ξέρεις ότι σε αγαπώ. Βόσκε τα αρνία μου, τη δεύτερη φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Ναι Κυρία, εσύ είδας ότι φιλώσαι. Πείμενε τα προβατά μου. Και την τρίτη φορά ελυπήθη ο Πέτρος και την τρίτη φορά του είπε Σίμων Ιωνά αγαπάς με και βόσκε τα προβατά μου, διότι ο Πέτρος δεν μπορούσε να καταλάβει το λόγο για τον οποίο τρεις φορές τον αναγκάζει να πει ναι Κύριε σε αγαπώ. Ήτανε διότι τρεις φορές αν είχε αρνηθεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με τα παραπάνω λόγια όμως ο Χριστός δεν καθιστά τον Πέτρο αρχηγό των Αποστόλων, αρχιπείμενα της πείμενης τους, αλλά δεν υπάρχουν, ανανεώνει, ναι, ανανεώνει την πρώτη κλίση, διότι με την τριπλή άρνηση είχε εκπέσει της κλίσεως και τον επαναφέρει στο αποστολικό αξίωμα. Όμως από άλλο γεγονός, όταν πήγε η μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου μαζί με τους Υιούς Ζεβεδαίου λίγο πριν το πάθος και είπε και ζήτησε από τον Χριστό να βάλει στα δεξιά και στα αριστερά τους γιους της όταν έρθει εν τη βασιλεία του. Και τους είπε ο Χριστός, δεν ξέρετε τι ζητάτε, λέει. Ναι. Μπορείτε, λέει, να πιείτε το ποτήριο και να υποστείτε το μαρτύριο που θα υποστώ εγώ. Λένε, μπορούμε. Και τους λέει, ναι μεν και το ποτήριο θα πιείτε και το μαρτύριο θα υποστείτε, αλλά το ποιος θα είναι πρώτος, λέει, αυτό είναι θέμα του πατρός μου. Αλλά δεν τους το επιβεβαίωσε. Και οι άλλοι μαθητές όταν μάθανε το αίτημα της μητέρας των Υιών Ζεβεδαίου και, και του Υιού Ζεβεδαίου, όταν μάθανε, οργίστηκαν. Σου λέει γιατί να ζητάνε. Αγανάκτησαν για τη στάση του Πέτρου, του Ιωάκωβου και του Ιωάννη. Οπότε βεβαίως φαίνεται καθαρά εδώ ότι ο Χριστός δεν ανακηρύσει έναν από τους Αποστόλους κορυφαίο και στη θέση του. Άλλωστε ξέρουμε ότι το έργο του Χριστού στη γη συνεχίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως δεν χρειάζεται αρχηγός της Εκκλησίας. Ο αρχηγός είναι ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα. Και οι άλλοι είναι υπηρέτες δούλοι του Θεού. Στην πρώτη Εκκλησία βλέπουμε ότι ο Πέτρος έχει πολύ μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι είχε και ηγεμονικό πνεύμα, είχε ηγετικές ικανότητες, ήταν ενθουσιώδης και αυθόρμητος. Έπαιρνε πρωτοβουλίες. Ναι. Και όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, βγαίνει αυτός να μιλήσει προς τα πλήθη. Ναι. Και εκεί τους τονίζει ότι έκαναν πολύ μεγάλη αμαρτία με το να σταυρώσουν τον Χριστό και ο Θεός απέδειξε αναστένοντας τον Χριστό ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Έτσι, έτσι. Και τότε είπανε τα πλήθη τι να κάνουμε για να σωθούμε. Ο Πέτρος τους είπε να μετανοήσετε και να βαφτιστείτε στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ευαυτίστησαν 3.000 άνθρωποι και δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία. Μάλιστα. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές δίθασκαν την Ανάσταση του Χριστού. Το συνέδριο όμως δεν ήθελε καν να ακούσει. Και τότε τους λένε, ου δυνάμεθα εμείς αείδομε και οικούσαμε μη λαλήν. Ναι, είναι δυνατόν αυτά είναι που ζήσαμε. Είναι αυτά που ζήσαμε και είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, ένα τόσο μεγάλο μου, να μην μιλάμε. Δεν γίνεται. Στη συνέχεια τους συνέλαβαν και τους έκαναν αυστηρή παρατήρηση, αυστηρή διαταγή τους δώσανε. Λέει, δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτόν ενώντας τον Χριστό. Και εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ. Βεβαίως τον έκθεν και τον απελευθέρωσε ο Άγγελος, όπως θα δούμε. Να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτό εννοώντας τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ και έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας, λέει.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για τη θανάτωση του ανθρώπου αυτού. Τότε ο Πέτρος τους είπε ότι εμείς πήραμε εντολή από τον ίδιο τον Χριστό και από τον Θεό να κηρύττουμε την Ανάστασή Του και να βαφτίζουμε τους ανθρώπους. Εσείς μας δώσατε εντολή ποιον από τους δύο να ακούσουμε. Ναι. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Ναι. Το Θεό πρέπει να ακούσουμε, δεν μου λες, όχι εσάς. Δεν μου λέτε, υπάρχει ο Γαμαλίλ μέσα στο θέμα αυτό. Ο Γαμαλίλ βεβαίως. Ναι. Όταν άρχισαν να καταδιώκουν τους μαθητές του Χριστού, ναι, και είδαμε ότι σκοτώσανε, πειθοβολήσανε και τον Στέφανο. Τότε άρχισε ο διωγμός της Εκκλησίας. Ναι, άρχισε ο διωγμός. Τους είπε ο Γαμαλίλ, σταθείτε τους λέει, γιατί και πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι ήρθανε και είπαν ότι είναι Μεσσίες, ναι, ότι ονόμασαν τον εαυτό τους Χριστό ή Μεσσία. Και όμως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν ήσαν. Αλλά εάν όμως η διδασκαλία αυτή του Ιησού είναι εκ του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να την αντιπαλέσουμε. Γι' αυτό προσέξτε, λέει, μην τους καταδιώκετε. Αν είναι εκ Θεού, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Αν είναι εξ ανθρώπων, από μόνη της θα σβήσει. Έτσι. Και έτσι έκανε μια σοβαρή προφητεία ο Γαμαλίλ για την προέλευση της διδασκαλίας. Ο οποίος ήταν και διδάσκαλος του Παύλου. Του Παύλου και του... Και του, και του όχι του Πέτρου, του Παύλου. Του Στέφανου. Και ο Στέφανος είχε περάσει από τη σχολή του Γαμαλίλ. Καλά, αυτό δεν το γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά από όσο το λέτε, κάπου θα το έχετε διαβάσει. Στη συνέχεια, μετά από τις πρώτες πράξεις, βλέπουμε να επιπλήττει τον Ανανία και τη Ζαφύρα, οι οποίοι φέραν ένα ποσό, ότι δήθεν προέρχεται από την πόλη του κτήματός του. Στην πραγματικότητα είχαν πάρει περισσότερα λεφτά και κρατήσαν ένα μέρος. Αλλά εψεύστησαν ενώπιον των Αποστόλων και τότε όταν τους επέπληξε αμάρτησαν στο Άγιο Πνεύμα και έπεσε αμέσως νεκρός ο Ανανίας και στη συνέχεια όταν ήρθε και η Ζαφύρα και είπε και αυτή το ίδιο πράγμα, έπεσε και αυτή νεκρή. Ήταν μια αυστηρή τιμωρία που ο Θεός επέβαλε. Αποτρέπει, ναι, δεν ήταν ο Πέτρος ο οποίος τους τιμώρησε. Η αυστηρότητα που επέβαλε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ήταν ακριβώς για να προφυλάξει τους άλλους από το να πέφτουν σε αυτό το πράγμα. Κακώς εμείς νομίζουμε σήμερα ότι η αυστηρότητα είναι κακό πράγμα. Η αυστηρότητα είναι που αποτρέπει το φόνο, τη μοιχεία κλπ. Ναι. Τώρα που τα αφήσαμε όλα ελεύθερα, να τα αποτελέσουν. Ναι, 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 ναι. Και κλέβουν και μοιχεύουν και σκοτώνουν και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά τους. Ενώ αν λέγανε τότε θα υπάρχει θανατική ποινή για τους εμπόρους των ναρκωτικών, να δεις ότι δεν θα υπήρχε εμπόριο ναρκωτικών και θα είχαν γλιτώσει πάρα πολλοί κόσμοι. Αλλά επειδή έχουμε επίοικια και λέμε δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θανατική ποινή, να οι εμπόροι των ναρκωτικών πληθαίνουν κλπ. Αν είχαν σκοτώσει και διαθέτουν και πολλά λεφτά. Ένα, ναι, και αυτό κάνουν και στις... Αυτό υπάρχει. Σαουδική Αραβία και σε αυτά, αυτό κάνουν. Επιβάλλουν τον νόμο με αυστηρό. Συνάδελφοί μου ταξίδεψαν στη Σιγκαπούρη και εκεί μόλις φτάσεις υπάρχει μεγάλη κόκκινη πινακίδα ότι όποιος συλληφθεί με ναρκωτικά μετά από διαδικασία, μικρή διαδικασία, όχι, του φεκίζεται. Του φεκίζεται. Ας πάρουμε το, ας συνεχίσουμε για τον Πέτρο. Όταν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, ναι βέβαια, δεν έχουν ορκωτικά. Δεν μπορεί να μπει τίποτα. Mm-hmm. Όταν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα πληροφορήθηκαν ότι η Σαμάρια δέχθηκε τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν στους Σαμαρίτες τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι οι καταβάντες προσήφξαν το περί αυτών όπως λάβωσε πνεύμα Άγιον. Και πράγματι βάφτισαν πολλούς από τους Σαμαρίτες. Εκεί έλαβε χώρα και ένα γεγονός με τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος όταν είδε ότι σε όσους βάζαν τα χέρια επάνω οι Απόστολοι αποκτούσαν έκτακτα χαρίσματα, πήγε και έφερε χρήματα στους Αποστόλους και τους ζήτησε να του χορηγήσουν και αυτοί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ο Πέτρος τότε τον επέπληξε αυστηρά και του είπε «Το αργύριό σου συνσύ ή εις απώλειεν». Ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάστε. Ναι. Δηλαδή να χαθείς εσύ και τα χρήματά σου, διότι νόμισες ότι η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα. Και έκτοτε η εξαγορά της χάριτος των μυστηρίων με χρήματα θεωρείται μεγάλη αμαρτία και λέγεται συμμονία. Ακριβώς.
Στη συνέχεια βλέπουμε να υπάρχει μία διχογνωμία μεταξύ ορισμένων και Αποστόλων και ορισμένων χριστιανών που προήλθαν από Φαρισαίους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι εξεθνό χριστιανοί πρέπει να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Πέτρος και ο Παύλος, γιατί και ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν παραδείγματα, ο Πέτρος τον Κορνήλιο, ο οποίος εδέχθηκε τη διδασκαλία του Χριστού και βαφτίστηκε και συνεχίζει με το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν διδάξει στην Αντιόχεια και εκεί ήταν εμφανής η χάρη του Θεού και πάρα πολλοί άνθρωποι μετανοούσαν και γινόντουσαν και βαφτίζονται χριστιανοί. Και αυτό λοιπόν είπανε, ότι αφού ο Θεός αξιώνει τους ανθρώπους να δεχτούν το βάφτισμα, δεν χρειάζεται να τους φορτώσουμε με περισσότερα βάρη. Ναι, ναι. Έγινε όμως μία συνεκλήθη από τους Αποστόλους, η πρώτη σύνοδος, η Αποστολική Σύνοδος, η οποία συζήτησε σοβαρά το θέμα και επεφάνθη ότι για τους εξεθνών χριστιανούς δεν χρειάζεται, εκτός περιτομή. Από το βάφτισμα, περιτομή και άλλα, τα άλλα ήθη να τηρούν τα άλλα ήθη τα Ιουδαϊκά. Να μην τρώνε από γραμμένες τροφές. Ο Παύλος ήταν αυτός που κατάλαβε ότι πλέον μπαίνουμε σε νέα εποχή. Τέλειωσε πλέον ο Μωσαϊκός και νόμος. Και ο Πέτρος το κατάλαβε με το όραμα, ναι, ναι. Με το σεντόνι. Ακριβώς. Τώρα με το όραμα να πούμε ότι όταν βρισκόταν στην Ιώπη αφού ανάστησε την Ταβιθά, ανέβηκε να προσευχηθεί στο υπερό ενός σπιτιού. Και εκεί έπεσε σε κάποια έκσταση και είδε ένα σεντόνι. Και είδε ένα όραμα, είδε ένα σεντόνι από τέσσερις άκρες κρατούμενο να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό και μέσα να υπάρχουν κάθε ειδών ζώα, τετράποδα κτλ. Και μια φωνή άκουσε να του λέει Πέτρε Αναστάση, θύσε και φάγε, σφάξε και φάγε. Τότε αυτός απήντησε ότι μέχρι τώρα τηρούσα τους νόμους, το Μωσαϊκό νόμο και δεν έχω φάει ποτέ τίποτα ακάθαρτο. Για δεύτερη και για τρίτη φορά του είπε η φωνή σφάξε και φάγε, ναι. Και μετά ανέβηκε όλο το σεντόνι στον ουρανό και χάθηκε. Ξυπνώντας ο Παύλος, ο Πέτρος, προβληματιζόταν τι ήταν αυτό που συνέβη και τότε ήρθανε δυο στρατιώτες του Κορνήλιου, ο οποίος ήταν σε γειτονική πόλη, ζητώντας τον Πέτρο και του είπανε ότι ο Κύριος μας είδε άγγελο που του είπε ότι ευρίσκεσαι εδώ κοντά και σε καλεί στην οικία του να ακούσει τη διδαχή σου. Και τότε διευκρινίστηκε στον Πέτρο ότι ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το όραμα του λέει ότι δεν θα κάνεις διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και Εθνικών, όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό μπορούν να βαφτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Έτσι. Και συμφώνησε λοιπόν, με τον Παύλο. Συμφώνησε, ναι. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας τους ανθρώπους του Κορνηλίου, πήγε στο σπίτι του, εκεί τον περίμεναν όλοι οι φίλοι του και οι συγγενείς του, τους δίδαξε, τους βάφτισε και το Άγιο Πνεύμα χύθηκε πάνω τους. Φανερά. Να προχωρήσουμε γιατί έχουμε 5 λεπτά. Ναι. Ας πούμε δύο λόγια για το τέλος του Πέτρου. Ναι, κατά την παράδοση ο Πέτρος λίγο πριν πεθάνει πήγε στη Ρώμη και επικλαβηδεί ο Κέσσερος και λίγο μετά επί Νέρονος εμαρτύρησε. Ανασκολοπιστής κατακεφαλής λένε ορισμένες πηγές, δηλαδή σταυρώθηκε ανάποδα. Μάλιστα. Ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να σταυρωθεί. Όπως ο Κύριος του, δεν θεωρούσε άξιο τον εαυτό του. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στο σημείο που του υπέδειξαν ότι είναι ο τάφος του Πέτρου έκτισε στην αρχή μία βασιλική, μία εκκλησία σε σχήμα βασιλικής και αργότερα ο Μπραμάντε και ο Μιχαήλ Άγγελος ανοικοδόμησαν τον τωρινό μεγαλοπρεπή και περικαλή ναό του Αγίου Πέτρου. Αμφότερες οι εκκλησίες θεωρούν τον Πέτρο κορυφαίο Απόστολο και μαζί με τον Παύλο γιορτάζουν τη μνήμη του στις 29 Ιουνίου
Και επίσης στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνονται δύο καθολικές επιστολές, πάρα πολύ αξιόλογες, που αποδίδονται στον Απόστολο Πέτρο. Η πρώτη αναγνωρίστηκε αμέσως ως γνήσια, η δεύτερη αμφισβητήθηκε και τώρα αναγνωρίζεται ως γνήσια και αυτή η επιστολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάσει κανείς τις επιστολές αυτές, φαίνεται να τις έχει γράψει ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη καλλιέργεια, με πολύ μεγάλη μόρφωση. Και εδώ πραγματικά φαίνεται η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος επάνω στον αγράμματο Πέτρο. Μα δεν είδατε πως μίλησε στην πρώτη, ναι, στη σύναξη ότι... εκεί στην Ιερουσαλήμ. Τι ωραία λόγια τους είπε, ναι. Εκείνον που εσείς σκοτώσατε και λοιπά, ο Θεός ανέστησε, ανέστησε και τα λοιπά, αποκατέστησε και λοιπά, ναι, και σαν ναι, ναι, το όνομα εμείς κάνουμε όλες τις αυτές και λοιπά. Ναι. Και τι τους έφερε σε τόσο μεγάλη έτσι, έκσταση που είπανε, σε τόσο μεγάλη... τι να κάνουμε αδερφέ λέει, για να σωθούμε κι εμείς. Κατάνοιξη. Κατάνοιξη. Τι να κάνουμε για να σωθούμε κι εμείς. Και μετά είπε ο Πέτρος να βαπτιστείτε, να... να... Όσο να πούμε και δύο λόγια για το ότι η Καθολική Εκκλησία, η Ρώμα Καθολική, χρησιμοποιεί αυτό, η Λατίνη, ότι ο Πέτρος έγινε πρώτος επίσκοπος και επειδή ήταν κορυφαίος πρέπει και ο... Ναι. Ενώ πήρε τη θέση όλη η Εκκλησία, πήρε τη θέση του Πάπας, δίθεν. Όλη η Εκκλησία είχε δώσει πρωτίον τιμής στον επίσκοπο Ρώμης επειδή ήταν επίσκοπος της πρωτεύουσας. Τίποτε άλλο. Αυτοί από το πρωτίο τιμής θέλησαν να το κάνουν πρωτίο εξουσίας. Και εκεί βέβαια πέσανε πάρα πολύ έξω, αλλά αυτό το, η διήγηση περί του Αποστόλου Πέτρου κατ' εμέ είναι μία φεδρή ας πούμε δικαιολογία, ναι, 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 που δεν, έχει, δεν, δεν μπορεί να συζητηθεί από σοβαρούς ανθρώπους. Όχι, όχι. Ούτε ο Πέτρος όσο ζούσε, ούτε η πρώτη εκκλησία με τον τρίτο αιώνα θεωρούσαν τον Πέτρο αναντικατάστατο και πρώτο εφόλης της οικουμένης, αφού ο ίδιος ο Χριστός είχε αποδοκιμάσει τις πρωτοκαθεδρίες. Και... θα πρέπει να το πούνε του Πάπα, έλα εδώ, και ο Παύλος δεν ήταν μεγάλος. Όμως έπεσε στην εξής πλάνη, πρώτα απ' όλα δημιούργησε κράτος ο Πάπας. Πράγμα που ο Ισλάμ, Χριστός... Ισλάμ είναι ο άνθρωπος. Και... Ισλάμ είναι, εξουσία θέλει και λοιπά. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να πει τώρα να πούνε οι Ορθόδοξοι, α, εσύ έχεις τον Πέτρο, εμείς έχουμε μόνο τον Παύλο και ο Παύλος δεν είναι γιατί ο... Άρα εμείς έχουμε τα πρωτεία επειδή έχουμε τον Παύλο. Δεν όχι μόνο αυτό, αλλά ο Πέτρος δίδαξε και στερέωσε την Εκκλησία των Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσε να πει τα Ιερουσαλήμ ότι η πρώτη Εκκλησία που ίδρυσε είμαστε εμείς. Όχι Ρώμη. Και άλλωστε πήγε και σε πολλές άλλες Εκκλησίες και δίδαξε ο Πέτρος. Η Εκκλησία της Ρώμης είχε δημιουργηθεί από εμπόρους πριν έρθουν οι Απόστολοι. Άρα και κύριε Χριστοδούλου, ο Πέτρος να μαρτύρησε πριν από τον Παύλο. Νομίζω την ίδια εποχή, αλλά δεν έχει πολύ σημασία να μαρτύρησε πριν. Σημασία έχει ότι ο Πέτρος μαρτύρησε και αυτό στο διωγμό του Νέρωνα. Ακριβώς. Ναι. Στο διωγμό του Νέρωνα, κάπου το 34. Το 63, ναι, 63-64. 34-33 αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε. Η Αποστολική Σύνοδος έγινε το 48 μετά Χριστόν. Ναι, οπότε έχουμε 30 χρόνια διαφορά. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Άρα ο Πέτρος ήταν ηλικιωμένος. Αν ήταν 40 τότε με τον Χριστό. Βέβαια, θα είχε φτάσει τα 70 και, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, 63 έγινε η θυσία του Πέτρου, η Σταύρωση του Πέτρου, ανάποδα όπως είπατε τον ανακολόπησαν και να σκεφτούμε το εξής, ότι μετά από 7 χρόνια έγινε ο διωγμός στην Κωνσταντινούπολη, στα Ιεροσόλυμα. Το 70 μετά Χριστόν έγινε. Το 70, όχι ο διωγμός, η καταστροφή των Ιεροσόλυμα. Αυτό λέω, η καταστροφή, ο διωγμός. Διότι επαναστάτησαν οι Ρωμαίοι εναντίον τους. Όχι, οι Εβραίοι εναντίον των Ρωμαίων. Και στείλανε τον στρατηγό Τίτο, ο οποίος ισοπαίδωσε την πόλη, κρέμασε και σκότωσε, σταύρωσε. Σταύρωσε πάρα πολλούς μέχρι που τελείωσαν τα ξύλα και κατεδάφισε κάθε. Ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Κατεδάφισε κάθε κτίριο πάνω από την επιφάνεια της γης. Μόνο τα υπόγεια διεσώθησαν. Την ισοπαίδωσε κυριολεκτικά. Την ισοπαίδωσε. Και διέσπηρε σε όλο τον κόσμο, πούλησε δούλους στους Εβραίους. Και από τότε δεν ξαναχάνε πατρίδα. Από τότε χάσανε την αρχιεροσύνη. Μάλιστα. Ο ναός που σκίστηκε, πρόσφατα διάβαζα για το καταπέτασμα του ναού που σκίστηκε από πάνω μέχρι κάτω στο σεισμό. Ήταν η καταδίκη. Που έγινε. Το καταπέτασμα λέει ήταν τόσο βαρύ ύφασμα που είχε πλάτος 10 πόντους. Και ήταν τόσο βαρύ που για να το μετακινήσουν χρειαζόντουσαν 300 άντρες. Ένας τείχος από ύφασμα ήταν. Δηλαδή. Mm.
Και αυτό ήταν συμβολικό, διότι το καταπέτασμα χώριζε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι από το χώρο του Θεού. Με το σχίσιμο που έγινε, πλέον ο χώρος του Θεού μπορεί να καταληφθεί και από ανθρώπους. Μπορεί άνθρωποι να μπουν στο χώρο που είναι για το Θεό μόνο. Μάλιστα. Μέχρι εδώ λοιπόν, ακούσαμε για τον Πέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ για την και ευκαιρία. Και σε μια άλλη δεδομένη ευκαιρία να κάνουμε και τον Παύλο, να μιλήσουμε για τον Παύλο. Για τον Παύλο, ναι. Επειδή ο Παύλος είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά πεπραγμένα, να τα συμπυκνώσουμε τα κυριότερα, σε μια εκπομπή, εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Και η μεταστροφή του διωγμού που έκανε στην αρχή, με τη μεταστροφή του, μετά τις περιοδίες του, τρεις μεγάλες περιοδίες έκανε. Τέσσερις μεγάλες περιοδίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε αγαπητοί και φίλοι, να είστε καλά. Για την ευκαιρία που μου δώσατε. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριο.